Για δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα. Λοιπόν, επειδή χάσαμε αρκετή ώρα, έχει ένα θεματάκι το, η πλατφόρμα. Λοιπόν, έλεγα πριν ότι επειδή δεν έχουμε όλοι λογαριασμό στο Ελλάς Grid, θα πρέπει να μάθουμε CUDA. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ασχοληθούμε με το εργαστηριακό φυλάδιο 13, αν δεν κάνω λάθος. Επίσης, το MPS για την Δετάρτη θα έχει και αυτό CUDA. Οπότε θα ξεκινήσουμε με το φυλάδιο 13 και στη συνέχεια θα σας δείξω και το MPS της Δετάρτης. Λοιπόν, ένα λεπτάκι να ανεβάσω. Okay, λοιπόν, δώστε λίγη προσοχή στο πώς θα κάνω αυτές εδώ τις ασκήσεις, καθώς το MPS που θα έχετε για την Τετάρτη θα είναι σχετικό με αυτές. Στην ουσία δηλαδή θα είναι το Hello World πρόγραμμα, το οποίο θα πρέπει να το υποβάλλετε στο MTL μέσω του συστήματος που κάναμε και στα προηγούμενα εργαστήρια. Ωστόσο, επειδή αυτή τη φορά κάνουμε χρήση της CUDA, θα πρέπει να κάνουμε μερικές αλλαγές στο πρόγραμμα. Λοιπόν, δηλαδή η διαδικασία είναι παρόμοια, αλλά όχι ακριβώς ίδια. Λοιπόν, επειδή βλέπω ότι τα α1, α2 σε 1, σε 2 είναι σχετικά απλά, θα κάνουμε το σε 3 για να πάρετε μια ιδέα. Του προγραμματισμού σε CUDA. Λοιπόν, το CUDA με λίγα λόγια είναι μια επέκταση της γλώσσας C, η οποία έχει δημιουργηθεί από την εταιρεία NVIDIA. Υπάρχει και κάτι αντίστοιχο, το οποίο υπάρχει και σε άλλο υλικό, όπως είναι το OpenCL. Ωστόσο, ο προγραμματισμός σε CUDA και OpenCL βασίζεται στη γλώσσα C. Επομένως, θα πρέπει να ξέρετε καλά τη γλώσσα C, με μερικές διαφορές. Λοιπόν, στο C3 λοιπόν μας λέει να κάνουμε ένα λεπτάκι. Λοιπόν, μας λέει να κάνουμε ένα κώδικα για CUDA, το οποίο θα κάνει διαδεσματική πράξη S ίσον α χ συν ψ, όπου χ και ψ είναι πίνακες ακεραίων, οι οποίοι έχουν κάποιες θέσεις, παράδειγμα 1024, και α είναι ένας αριθμός. Μας λέει να τοποθετήσουμε τυχαίες τιμές στους πίνακες χ και ψ και να εκτυπώσουμε τα περιεχόμενά τους στο τέλος. Επίσης, μας λέει να εκτυπώνουμε και το χρόνο εκτέλεσης που διήρκησε όλη η πράξη. Λοιπόν, για να τρέξετε λοιπόν προγράμματα σε CUDA, θα πρέπει να συνδεθείτε ξανά στο Πλειάδες. Ένα λεπτάκι να βάλω τη γραμματοσειρά να φαίνεται. Έχω κλειστεί την οθόνη. Λοιπόν, δεν ξέρω αν βλέπετε την οθόνη. Λοιπόν, συνδεόμαστε στο Zafora όπως κάνουμε πάντα. Συνέχεια στο Pleiades. Λοιπόν, από εδώ θα δημιουργήσω το Lab 13. Για να κάνουμε ένα τεστ πρώτα. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ θα δείτε ότι υπάρχει ένα νέο εργαλείο, το οποίο στην ουσία καλεί το GCC, είναι όπως το MPCC, όπως είδαμε στα προηγούμενα εργαστήρια.
Αυτό είναι το εργαλείο που είναι απαραίτητο για να κάνουμε σύνδεση προγράμματα βασισμένα σε CUDA. Όπως θα δείτε εδώ υπάρχει ένα σπάλμα. Μας λέει ότι δεν έχει εγκατασταθεί το MVCC το εργαλείο. Ωστόσο το εργαλείο υπάρχει, απλά νομίζω ότι βρίσκεται στο path. Λοιπόν, σε περίπτωση που και εσείς θα αντιμετωπίσετε αυτό το σφάλμα, θα πρέπει να συμπεριλάβετε το path το οποίο βρίσκονται αυτά τα προγράμματα της CUDA, της NVIDIA, κάνοντας, νομίζω είναι user local CUDA. Λοιπόν, ναι, είναι εδώ μέσα. Επομένως, θα πρέπει να τα βάλετε στο path κάνοντας export. Βάζουμε λοιπόν τις προηγούμενες μεταβλητές περιβάλλοντος και συμπεριλαμβάνουμε και το path user local CUDA. Λοιπόν, να βάλω αυτό το full screen. Ναι. Έχω κάνει ένα λαθάκι εδώ, θέλει user, έτσι. Λοιπόν, όπως βλέπουμε, το NVCC αυτή τη φορά καλείται. Νομίζω υπάρχει και στο Zafora ένας οδηγός που έχει αυτή την εντολή. Δώστε μου ένα λεπτό να το βρω. Λοιπόν, ναι, μάλιστα. Θα δείτε σε αυτό το link, το στέλνω και στο chat. Κάπου ενδιάμεσα υπάρχει ένας οδηγός για CUDA. Λοιπόν, αφού κάνουμε αυτό για να μπορούμε να καλέσουμε το εργαλείο NVCC, ξεκινάμε και γράφουμε τον πηγαίο κώδικα. Παιδιά, ναι, είναι απαραίτητο να κατέβει το NVCC. Αν το κάνετε στο δικό σας υπολογιστή, πρέπει να ακολουθήσετε τη διαδικασία που γράφει στην αρχή του φυλαδίου. Εάν θέλετε να το τρέξετε στο Pleiades, είναι ήδη εγκατεστημένο, δηλαδή το μήνυμα εδώ λέει ότι δεν είναι, στην πραγματικότητα είναι, απλά δεν είναι στο path. Επομένως, πρέπει να κάνετε export, να βάλετε δηλαδή στο path το user local CUDA bin, ώστε να μπορείτε να το τρέξετε. Λοιπόν, εφόσον λοιπόν κάνουμε αυτή τη διαδικασία, ναι, παιδιά, επαναλαμβάνω, πρέπει να κάνετε export το path, δηλαδή πρέπει να τρέξετε αυτή εδώ τη γραμμή. Ας λέει ότι δεν είναι εγκατεστημένο το πρόγραμμα, είναι εγκατεστημένο κανονικά, αλλά πρέπει να κάνετε export για να το βρει το λειτουργικό σύστημα. Κοιτάξτε να δείτε μήπως έχετε κάποιο συντακτικό σφάλμα, δηλαδή εδώ δεν είναι user, το έκανα λάθος πριν, είναι USR. Δηλαδή προσπαθήστε να τη γράψετε αυτή την εντολή είτε από το PDF είτε από αυτό που δείχνω σωστά. Λοιπόν, παιδιά, προχωράω. Ένα πρόγραμμα λοιπόν σε CUDA αποτελείται, όπως είπαμε, από την main συνάρτηση, που είναι κοινό και άλλα προγράμματα σε σε. Όπως θα δείτε, άλλαξα την κατάληξη, την έκανα CU. Αυτό είναι για λόγους για να μπορούμε να ξεχωρίζουμε προγράμματα που είναι σε CUDA. Ωστόσο, δεν έχει κάποια σημασία, απλά θα το βάλω έτσι. Θα ξεκινήσω με την main. Λοιπόν, εδώ μας λέει να δημιουργήσουμε δύο διανύσματα που θα έχουν 1024 θέσεις. Εμείς θα το κάνουμε με 5 θέσεις αρχικά για να δούμε αν όντως δουλεύει το πρόγραμμά μας, καθώς με 1024 θα είναι πιο δύσκολο να το δούμε. Και θα βάλουμε κάποιους αριθμούς δικούς μας
για να παραιτηθούν ότι όντως το πρόγραμμα τρέχει σωστά. Επομένως, θα βάλουμε πρώτα μια κέρια μεταβλητή. Η οποία θα είναι το μέγεθος του πίνακα. Αργότερα δηλαδή αυτή τη μεταβλητή θα την αλλάξετε για να είναι 1024. Θα δημιουργήσουμε τους πίνακές μας. Λοιπόν, έχουμε το πίνακα Α, το οποίο θα είναι το διάνυσμά μας. Θα έχει θέσεις όσες η μεταβλητή R-size. Μέσα θα βάλουμε κάποιες τιμές, αρχικές τιμές, για παράδειγμα 1, 2, 3, 4, 5. Βάζουμε αριθμούς από το 1 έως το 5. Στη συνέχεια θα κάνουμε και το δεύτερο διάνυσμα. Ας το βάλουμε αυτή τη φορά 10, 20, 30, 40, 50. Δεν θέσει και αυτό, νούμερα από το 10 έως το 50. Λοιπόν, τέλος, χρειαζόμαστε ένα διάνυσμα το οποίο θα αποθηκεύεται το αποτέλεσμά μας. Στην άσκηση το αναφέρει σαν S. Μπορώ να το βάλω και σαν C για να είναι πιο... Το οποίο θα είναι ίδιο μέγεθος με απάνω διανύσματα και θα το αρχικοποιήσουμε με μία τιμή 0. Λοιπόν, η λογική της Κούντα λοιπόν είναι ότι έχουμε δύο διαφορετικά μηχανήματα. Έχουμε το host μηχάνημά μας, το οποίο είναι το μηχάνημα στο οποίο θα τρέξει το εκτελέσιμο, και έχουμε και το device της κάρτας γραφικών στην ουσία, το οποίο θα αναφέρεται στην πορεία στον κώδικα σαν device Β, θα το βάλω. Οπότε, εμείς θα κάνουμε ένα device ξεχωριστό για κάθε vector, για κάθε δηλαδή διάνυσμα. Θα ονομάσουμε δηλαδή το πρώτο διάνυσμα, το α, ας πούμε, device α. Λοιπόν, αντίστοιχα για το δεύτερο διάνυσμα θα το κάνουμε device β, για το αποτέλεσμα το οποίο θα μας επιστραφεί στο διάνυσμα C, θα ονομάσω device. Λοιπόν, αυτά πρέπει να είναι pointers. Λοιπόν, έχουμε δημιουργήσει τα τρία αυτά διαγνώσματα στο μηχάνημά μας, στο host δηλαδή μηχάνημα. Και τώρα θα πρέπει να δημιουργήσουμε, στην ουσία να δεσμεύσουμε χώρο και στην κάρτα γραφικών. Αυτό γίνεται μέσω της συνάρτησης malloc, όπως είναι δηλαδή η share, αλλά βάζουμε μπροστά και το CUDA. Δηλαδή η συνάρτηση γίνεται CUDA malloc. Οι παράμετροι που δέχεται αυτή η συνάρτηση είναι ένας loop pointer void που αντιστοιχεί σε κάθε pointer συσκευής. Στην πρώτη περίπτωση δηλαδή θα έχουμε device α, και θα δεσμεύσουμε χώρο όσο είναι το μέγεθος του πίνακα, δηλαδή 5, το βάλουμε σαν μεταβλητή, γιατί το μέγεθος που έχει η ακέραια τιμή, ο τύπος της ακέραιας τιμής. Λοιπόν, αντίστοιχα θα πρέπει να κάνουμε το ίδιο και για το device β και για το device c. Λοιπόν, τώρα
λοιπόν, αυτές οι μεταβλητές θα πρέπει να μεταφερθούν στο device της συσκευή, δηλαδή. Δηλαδή το κάθε vector, το α και το β, θα πρέπει να το αντιγράψουμε από τον υπολογιστή μας στην κάρτα γραφικών, ας το πούμε έτσι. Επομένως, από τη RAM και σωστά του υπολογιστή μας στην μνήμη της κάρτας γραφικών. Θα το κάνουμε αυτό με την εντολή memory copy. Θα πάρει πάντα το πρόθυμα CUDA με CPY. Λοιπόν, στην πρώτη περίπτωση θέλουμε το διάνυσμα α. Θέλουμε να αντιγράψουμε τα δεδομένα από το α, το οποίο βρίσκεται στη RAM μας. Οπότε, στην ουσία, με αυτή την εντολή περνάμε τα δεδομένα του διανύσματος α στο dev α, το οποίο βρίσκεται δεσμευμένο στην κάρτα γραφικών. Λοιπόν, θα πρέπει να προσδιορίσουμε σαν τρίτη παράμετρο το μέγεθος, το οποίο είναι πάλι size, π. size of int. Και θα πρέπει να βάλουμε ένα flag, το οποίο σηματοδοτεί στα πού θα αντιγραφεί και από πού η μνήμη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θέλουμε από το host του device, επομένως θα βάλουμε το flag CUDA memcpy host του device. Λοιπόν, αντίστοιχα πρέπει να κάνουμε το ίδιο και για το δεύτερο διάνυσμα. Θα πρέπει να αντιγράψουμε τα δεδομένα του στην μνήμη της κάρτας γραφικών. Αρκεί να αλλάξουμε μόνο τις μεταβλητές, τις δύο πρώτες. Λοιπόν, από εδώ και πέρα, εφόσον έχουμε μεταφέρει τη μνήμη στην κάρτα γραφικών, μπορούμε να τρέξουμε στην ουσία ένα πρόγραμμα το οποίο ονομάζεται Kernel. Το πρόγραμμα αυτό θα τρέξει στην κάρτα γραφικών, επομένως μπορούμε να καταλάβουμε ότι εδώ γίνεται όλη η παραλληλοποίηση του προγράμματος. Λοιπόν, για να κάνουμε θα πρέπει να δημιουργήσουμε, για να κάνουμε τον Kernel, θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια συνάρτηση η οποία θα είναι τύπου void, μόνο που θα έχει το πρόθεμα global με δύο underscores στην ουσία, δηλαδή δύο κάτω πάλες και πριν και μετά. Λοιπόν, αυτή η μεταβλητή global δηλώνει ότι θέλουμε να γίνει εκτέλεση στην κάρτα γραφικών, στην GPU. Θα ονομάσω το kernel, θα βάλουμε μια ονομασία π.χ. add kernel. Στην πρώτη θέση θα βάλω το αποτέλεσμα, δηλαδή το array, το vector, δηλαδή που θέλουμε να καταχωρηθεί το αποτέλεσμα. Στη δεύτερη θέση θα βάλουμε το διάνυσμα α. Και στην δεύτερη θέση θα βάλουμε το διάνυσμα β. Επίσης θα πρέπει να βάλουμε και μια τρίτη παράμετρο, η οποία θα είναι το μέγεθος που έχει το κάθε διάνυσμα. Λοιπόν, αυτές τις παραμέτρους μπορείτε να τις ρυθμίσετε κι εσείς ανάλογα με το πρόγραμμα που φτιάχνετε. Εφόσον αυτό το κομμάτι της συνάρτησης θα τρέξει παραλληλοποιημένα, σημαίνει ότι θα πρέπει να ξέρουμε σε ποιο σημείο της εκτέλεσης, σε ποιο δηλαδή σημείο block της κάρτας βρισκόμαστε. Όπως θα δείτε και στην εισαγωγή του φυλαδίου, μια συσκευή CUDA έχει grids, δηλαδή έχει πλέγματα, τα οποία έχουν μέσα τους blocks και αυτά με τη σειρά τους έχουν μέσα τους threads, μήματα δηλαδή. Σαν ένας απλός τρόπος που θα μπορούσατε να πάρετε το IP που στην ουσία κάναμε όπως το OpenMPI, θα πρέπει ίσως να πάρετε το block IT, όπως υπάρχει στο Hello World. Παίρνουμε μόνο την πρώτη διάσταση,
καθώς κάθε μεταβλητή η οποία βρίσκεται στην κάρτα ορκών μπορεί να έχει μία, δύο ή τρεις διαστάσεις αντίστοιχα. Και εμείς για λόγους ευκολίας θα βάλουμε μόνο την πρώτη. Και αυτό λοιπόν είναι το block ID που υπάρχει. Θα το πολλαπλασιάσουμε με το πλέγμα το οποίο βρίσκεται. Και να προσθέσουμε thread ID X. Παραλαμβάνω, αυτές εδώ οι μεταβλητές έρχονται από το CUDA. Δηλαδή, στην ουσία, αντικαθιστούνται από τον compiler στην εκτέλεση. Λοιπόν, τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε στην πράξη η οποία θα γίνει, η οποία θα είναι ότι στο πίνακα, στο vector σε, στο πίνακα δηλαδή, θα βάλουμε τα περιεχόμενα του α και τα περιεχόμενα του β. Επειδή μπορεί να έχουμε παραπάνω blocks ή threads κτλ, καλό θα ήταν να βάλουμε και μία συνθήκη η οποία θα λέει εάν y είναι μεγαλύτερο του size, μεγέθους δηλαδή εκτέλεσης, είναι μικρότερο βασικά, κάνε την πράξη. Αλλιώς μην κάνεις τίποτα. Λοιπόν, αυτό παιδιά είναι ο kernel. Θα πρέπει λοιπόν τώρα να το καλέσουμε από τη main για να γίνει η παραλληλοποίηση στην κάρτα γραφικών. Για να κάνουμε κλίση λοιπόν ενός kernel, θα πρέπει να γράψουμε το όνομά του, το add kernel. Βάζουμε τρία σημάδια ανισότητας, μικρότερο από, και μέσα γράφουμε το νούμερο από τα blocks, δηλαδή από τους επεξεργαστές στην ουσία που βρίσκονται πάνω στην κάρτα γραφικών και τον αριθμό από τα threads. Για λόγους ευκολίας θα βάλω 5 blocks, όσο είναι δηλαδή όσο είναι και το μέγεθος του διανύσματος, του κάθε διανύσματος, και ένα thread κάθε block. Αργότερα, όταν θα το κάνουμε αντικατάσταση με τα 1024, θα μπορούσαμε για παράδειγμα να βάλουμε 1024-1 ή 512-2 κτλ. Λοιπόν, μετά την κλίση του kernel θα πρέπει να βάλουμε τις παραμέτρους με τη σειρά που ορίσαμε και πιο πάνω, δηλαδή σε, α, β και size. Βάζω τους παραμέτρους. Λοιπόν, εφόσον τώρα έχει γίνει η κλίση, η κάρτα γραφικών κάνει τον υπολογισμό σε κάθε επεξεργαστή που βρίσκεται πάνω της. Επομένως, μία εντολή η οποία θα μπορούσε να συγχρονίσει όλους αυτούς τους επεξεργαστές, να περιμένει δηλαδή να τελειώσουν, ήταν η CUDA device, η οποία περιμένει το kernel να σταματήσει και επιστρέφει σφάλματα αν έγιναν κατά την διάρκεια εκτέλεσης. Λοιπόν, είμαστε σίγουροι ότι σταματήστηκαν οι διεργασίες σε κάθε επεξεργαστή της κάρτας γραφικών και μπορούμε να αντιγράψουμε με την συνάρτηση CPY τιμή που έχει η μεταβλητή dev σε την μεταβλητή σε που βρίσκεται στη RAM του υπολογιστή μας. Πόσο το παράμετρο που παίρνει το μέγεθος. Και τώρα, αυτή τη φορά το flag θα είναι device to host, δηλαδή συσκευή προς host. Ανάποδο από αυτό που βάλαμε πάνω. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει το πρόγραμμά μας να έχει τα αποτελέσματα του vector στην μεταβλητή σε.
Ωστόσο, θα πρέπει να κάνουμε και κάποιες άλλες διαδικασίες για να απελευθερώσουμε τη μνήμη. Με την Κούμπα, ας πούμε, μπορούμε να απελευθερώσουμε μεταβλητές που δεσμεύτηκαν, όπως είναι το ΔΕΑ. Εδώ θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα print F. Για παράδειγμα, 5 τιμές έχουμε. 1, 2, 3, 4, 5. Να βάλουμε από παιδιά το κάνουμε για να δούμε ότι όντως είναι σωστά τα αποτελέσματα. Λοιπόν, ως το 4. Μία ακόμα εντολή που θα πρέπει να κάνετε μόλις τελειώσει το πρόγραμμά σας είναι να κάνετε reset το device με την συνάρτηση CUDA device reset, ώστε να μπορεί να ξαναγίνει άλλο, να ξανατρέξει άλλο πρόγραμμα. Και το return 0 που έχουμε πιο κάτω για να τελειώσει το πρόγραμμά μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι προβλήματα έχει αυτό που έγραψα. Όπως πάντα, θέλουμε με το MVCC, βάζουμε πρώτο παράμετρο το όνομα του πηγαίου κώδικα και output, για παράδειγμα, CUDA. Ωραία, δεν είχαμε κάποιο σφάλμα. Λοιπόν, ναι, το DevAlpha το έβαλα έτσι ώστε να προσδιορίσω ότι είναι στην κάρτα γραφικών. Μπορείτε να βάλετε όποιο άλλο όνομα μεταβλητής θέλετε, αρκεί να μην μπερδευτείτε. Δηλαδή να ξέρετε ότι κάποιες μεταβλητές βρίσκονται στη RAM του υπολογιστή, κάποιες άλλες στη RAM της κάρτας γραφικών. Η RAM αυτή είναι ξεχωριστή, γι' αυτό το λόγο χρειάζεται να κάνουμε αντιγραφή από τη μία συσκευή στην άλλη. Λοιπόν, εφόσον έχουμε το πρόγραμμα τώρα, θα δείτε ότι εάν το τρέξω εδώ, δεν βγάζει κάποιο αποτέλεσμα λόγω του ότι δεν έχει κάρτα γραφικών ο υπολογιστής. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει υποβολή στο MTL, στο QSA, ώστε να βρεθεί κάποιος υπολογιστής που να έχει κάρτα γραφικών NVIDIA. Για να γίνει αυτό, θα χρησιμοποιήσουμε το πρόγραμμα, θα το αντιγράψω και στο home για να το έχουμε. Λοιπόν, okay, είναι εδώ. Θα χρησιμοποιήσω το sub.sh που είχα δείξει σε προηγούμενα εργαστήρια. Λοιπόν, είναι ακριβώς ίδιο, με τη διαφορά ότι εδώ θα πρέπει να βάλουμε ό,τι θέλουμε και μία CPU. Το κάνουμε βάζοντας άνω κάτω τελεία στο τέλος και ορίζοντας GPUs ίσον με 1. Δηλαδή ότι θέλουμε τουλάχιστον μία κάρτα γραφικών. Στη συνέχεια θα αλλάξω και το όνομα του εκτελέσιμου που έχω αντιγράψει ως CUDA. Λοιπόν, και η διαδικασία είναι γνωστή. Εκτελούμε το QSUB με την παράμετρο sub.sh. Τώρα κάνουμε λοιπόν το εκτελέσιμο. Βλέπετε εδώ, έχω ξεχάσει να βάλω το new line, αλλά μας βγάζει αποτέλεσμα 11, 22, 33, 44 και 55. Και αν δούμε από τον πηγαίο κώδικα, λοιπόν, έχουμε βάλει 10 και 1, 11, 20 και 2, 22, 30 και 3, 33, 44 και 55. Επομένως, βλέπουμε ότι
τα αποτελέσματα που βγάλει είναι σωστά. Τώρα εσείς μπορείτε να αλλάξετε το array size και πιθανώς να πολλαπλασιάσετε, να βάλετε άλλη μια παράμετρο εδώ ή να την υπογράψετε χειροκίνητα μέσα στο kernel που θα πολλαπλασιάζει το πρώτο διάνυσμα με έναν αριθμό. Έχεις ξεχάσει, εσύ που βγάζεις τα error, έχεις ξεχάσει να βάλεις το CPY. Δηλαδή, αν δεις τα flags, έχουν και κάτι ακόμη, έχουν αυτό εδώ. Με λάθος, δηλαδή, και αυτό το βγάζει error. Επίσης και το block ID θέλει, νομίζω, και ένα X στο τέλος. Λοιπόν, παιδιά, αυτά ήταν τα βασικά που έχει η CUDA. Δηλαδή, με αυτό το πρόγραμμα πιστεύω ότι καλύπτει ό,τι χρειάζεστε για να μάθετε CUDA. Το NPS που θα έχετε για την Τετάρτη τώρα θα είναι το Hello World, το οποίο μπορείτε να δείτε και στο φυλάδιο. Δηλαδή, αν δω στην αρχή του φυλαδίου, νομίζω υπάρχει το Hello World. Παιδιά, να αναφέρουμε στο Hello World που βρίσκεται κάτω από το παραδοτέο Α1. Δηλαδή, αυτό είναι που χρησιμοποιεί η CUDA και στην ουσία κάνει έναν kernel με 12-13 βασικά blocks που τυπώνουν το καθένα ένα γράμμα από την ακολουθία Hello World. Στην ουσία, δηλαδή, είναι παρόμοιο με αυτό που κάναμε, μόνο που υπάρχουν 13 blocks και το καθένα τυπώνει ένα γράμμα από το μήνυμα Hello World. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να εξηγήσω κάτι άλλο από το NPS. Το μόνο που θα πρέπει να προσέξετε είναι κατά την υποβολή να κάνετε την αλλαγή στο QSAR. Θα το δείξω ξανά άλλη μια φορά. Το QSAR στην τρίτη παράμετρο εδώ που βρίσκονται τα notes και οι επεξεργαστές και τα λοιπά, θα πρέπει να βάλετε ένα τουλάχιστον GPU με αυτή τη δομή, ώστε να τρέξει το πρόγραμμά μας σε έναν υπολογιστή που έχει πάνω NVIDIA κάρτα γραφικών. Η εντολή για compile είναι η NVCC, είναι η ίδια με το GCC ακριβώς, απλά βάζετε NVCC, δηλαδή NVIDIA compile. Βάζετε πρώτο παράμετρο το πηγαίο αρχείο και output το όνομα που θέλετε. Ναι. Παιδιά, ναι, από ό,τι μου είπε ο κ. Σασιγέννης, θα είναι ένα πρόγραμμα Hello World σε CUDA. Πιστεύω δηλαδή ότι και αυτό που υπάρχει στο φυλάδιο αρκεί. Να τονίσω βέβαια ότι μην μπερδευτείτε και θεωρήσετε ότι είναι το πρόγραμμα 6. Καθώς το πρόγραμμα 6 βλέπετε ότι δεν χρησιμοποιεί καθόλου CUDA, θα κοιτάξετε το πρόγραμμα 6.1. Βέβαια μπορεί να είναι και λίγο πιο απλό από το 6.1, γιατί βλέπω ότι τυπώνει τον κάθε χαρακτήρα ξεχωριστά. Ωστόσο, αν μάθετε το 6.1, πιστεύω θα είναι εύκολο για εσάς. Παιδιά, νομίζω ναι, θα λείπει, δεν είμαι σίγουρος. Λοιπόν, θα ξαναδείξω άλλη μία το πρόγραμμα. Υπάρχουν κάποιες διαφορές βέβαια με αυτό που λέει στην εκφώνηση. Δηλαδή, το διάνυσμα α λέει ότι θα έχει random τιμές, 1024 random τιμές.
Οπότε καλύτερα εσείς να βάλετε μία for, παράδειγμα, πριν γίνουν όλοι αυτοί οι υπολογισμοί. Μπορείτε να κάνετε μία for από το 0 έως το 1024 και να βάλετε μέσα τιμές random ή ακόμα και τη τιμή που έχει σε κάθε επανάληψη το i, για να κάνετε να βάλετε τιμές σε κάθε διάνυσμα. Για να κάνουμε και ένα πείραμα, να δω λίγο. Αυτή την, το include το βάζω για να χρησιμοποιήσουμε την συνάντηση RAND, η οποία αναθέτει random τιμές. Οπότε, θα μπορούσατε να κάνετε βασικά αλλιώς. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, στην ουσία βάζετε και στις τιμές μέσα σε κάθε τιμή του α διανύσματος, οπότε και αντίστοιχα μπορείτε και για το β διανύσμα, απευθείας να βάλετε και στις τιμές εδώ. Να δω και λίγο αν θα δουλέψει. Ναι, μπορείτε να το κάνετε και έτσι. Αλλά θα πρέπει να αλλάξετε το const. Θα βάλουμε τη μέση random. Θα πρέπει να είναι απλή ακέραια μεταβλητή. Γι' αυτό που με ρωτάς για το set δεν είμαι σίγουρος. Θα ρωτήσω βέβαια τον κύριο Δασιλένη, αλλά νομίζω ότι ίσως χρειαστεί να παραδώσετε και το φυλάδιο 13. Ναι, θα ξαναδείξω για άλλη μια φορά πώς γίνεται. Αφού το αποθηκεύσουμε, κλείνουμε το MVCC. Βάζουμε output. Random είναι οι τιμές, είναι κάποιες τιμές οι οποίες επιστρέφονται από τον εξωτερικό σύστημα στην ουσία. Δηλαδή είναι τυχαίες τιμές που βάζουμε μέσα σε κάθε διάνυσμα. Δηλαδή στην ουσία με αυτή εδώ την επανάληψη αρχικοποιούμε το κάθε διάνυσμα με τυχαίες τιμές όπως ζητάτε στην άσκηση. Αντίστοιχα θα μπορούσατε να βάλετε το i ή το 0 ή οποιαδήποτε τιμή θέλετε. Αλλά το RAND νομίζω είναι αυτό που ζητάει άσκηση και επιστρέφει τυχαίες τιμές. Ναι,
Στην ουσία εδώ μπορούμε και να παραλείψουμε αυτό εδώ. Ίσως είναι περιττό πλέον αφού γεμίζουμε τυχαίες τιμές. Επομένως μπορείτε να το σβήσετε και να αφήσετε μόνο την δήλωση. Όλοι αυτοί οι αριθμοί πλέον θα ξαναγραφτούν από πάνω με τυχαίες τιμές σε αυτή εδώ την επανάληψη. Παιδιά, νομίζω ότι θα είναι ο Αργύρης ο Σιδέρης αυτή την εβδομάδα στην εξέταση, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Θα πρέπει να μιλήσετε με τον κύριο Δασιγέννη γι' αυτό. Λοιπόν, αφού λοιπόν έχουμε το εκτελέσιμο, θα πρέπει να ξέρετε το path στο οποίο βρίσκεστε ή να το αντιγράψετε στο Home Directory, όπως έκανα εγώ πριν. Κάνω μια αντιγραφή του εκτελέσιμου, του κοντά, το Home Directory. Μπορώ να βάλω απλά την περιστρωμένη. Επαναλαμβάνω ότι αν το τρέξετε έτσι, είναι λογικό να μας βγάζει τελευθυνικά, τα οποία βγαίνουν γιατί δεν εκτελεί το kernel της ουσίας σε hardware. Θα πρέπει λοιπόν να αλλάξετε το QSAR, το tab.sh, το script δηλαδή που τρέχει στο QSAR, και να βάλετε ό,τι χρειαζόμαστε και μία κάρτα γραφικών. Επίσης θα πρέπει να αλλάξετε το path ώστε να συμβαδίζει με το τελέσιμο και τη διαδρομή που επιλέξατε. Λοιπόν, αφού γίνει αυτό, έχετε το QSAR, βγάζετε τα αποτελέσματα στο αρχείο. Εγώ έχω βάλει job αυτό. Είναι 4 νομίζω. Λοιπόν, εδώ μας βγάζει η βέλα τυχαία νούμερα, όπως ήταν αναμενόμενο, και μας βγάζει και 5 τυχαία νούμερα. Αν αναφέρεται στην άσκηση, να δω αν λέει ότι πρέπει να τυπώνονται όλοι οι πίνακες. Ναι, θέλει να έλει να τυπώνονται όλοι οι πίνακες, επομένως θα κάνετε μια επανάληψη. Πρέπει εδώ δηλαδή που κάνω την PDF να κάνετε μια επανάληψη από το 0 έως το 1024 και να τυπώνετε την κάθε τιμή του ΣΕ, α, διανύσματος και β. Επίσης λέει ότι πρέπει να τυπώνουμε και το χρόνο εκτέλεσης. Εντάξει, νομίζω ότι ξέρετε όλοι πώς βρίσκουμε το χρόνο εκτέλεσης. Μπορείτε να τρέξετε και σε παλιότερα εργαστήρια. Μπορείτε να κάνετε απλά και χρήση του time. Νομίζω το time υπάρχει, ναι. Αν και επειδή τρέχει στο Q, σαν αναφέρεται, για να δω ένα λεπτάκι. Λοιπόν, δεν αναφέρεται, οπότε θα πρέπει να το κάνετε εσείς. Νομίζω ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την clock για να δω ένα λεπτάκι. Thank you.
Λοιπόν, η cloud χρειάζεται, νομίζω, το include.h και θα πρέπει να βάλετε πριν από την εκτέλεση στο kernel, δηλαδή σε αυτό εδώ πέρα το σημείο που γίνεται στην ουσία επαλληλοποίηση, θα πρέπει να βάλετε μία μεταβλητή η οποία θα κρατάει στην ουσία το χρόνο εκκίνησης. Οπότε μπορώ να βάλω οπότε στην ουσία μπορώ να κάνω start καλύτερα. Και tab end. Από κάτω να βάλω την tab end πάλι με block. Στην ουσία η διαφορά τους θα είναι ο χρόνος ο οποίος πέρασε κατά την εκτέλεση του kernel. Οπότε μπορούμε να το βάλουμε σε μία μεταβλητή double time lapse, για παράδειγμα, το οποίο θα είναι το tough, tough end μείον το tough start. Αυτό επειδή είναι clocks ανά δευτερόλεπτο, μπορούμε να το βάλουμε clocks. Στην ουσία δηλαδή τα tick που έκανε ο επεξεργαστής θα μεταφράζουμε σε δευτερόλεπτα, διαιρώντας με αυτή εδώ τη σταθερά που υπάρχει στο include που βάλαμε πάνω, time.h. Μια δεν έχω κάποιο ορθογραφικό, νομίζω έχω. End, μείον, tough, start. Okay. Θα δούμε αν θα κάνει compile. Λοιπόν, λέει ότι δεν έχουμε βάλει μια παρένθεση. Ναι, και ότι θέλουμε και μία printf ίσως για να τυπώσουμε τη μεταβλητή αυτή. Θα τη βάλω προς το τέλος. Printf. Είναι double. Ας βάλουμε και new lines για να μην έχουμε θέμα. Λοιπόν, okay. Οπότε, παιδιά, να δούμε αν θα βγάλει κάποιο αποτέλεσμα. Λοιπόν, επειδή μας βγαίνει σε δευτερόλεπτα, βλέπουμε ότι ο χρόνος που πέρασε είναι πολύ μικρός. Οπότε μπορούμε να υπολογίσουμε τον ακριβή χρόνο που πέρασε ανάμεσα στην εκτέλεση του kernel. Θα ξαναδείξω άλλη μία το πρόγραμμα. Παιδιά, δεν θυμάμαι πώς το είχαμε κάνει την προηγούμενη φορά, αλλά είναι και αυτός ένας εύκολος τρόπος
να βρίσκεται το χρόνο που πέρασε μεταξύ δύο σημείων στο κώδικα. Δηλαδή, στην ουσία, σηματοδοτεί στην αρχή της εκτέλεσης, δηλαδή κρατάς το νούμερο που πέρασε, και στο τέλος κάνεις την αφαίρεση μεταξύ αυτών των δύο μεταβλητών. Το Παύλα, λες μείον την αφαίρεση που έχω κάνει εδώ πέρα. Ναι, ενδέχεται να σας βγάζει ίδιο αποτέλεσμα συνέχεια. Πρέπει να αλλάξετε δηλαδή το seed που χρησιμοποιείτε. Νομίζω ότι αν στην αρχή κάνετε... Εδώ πριν την κλίση της RAND, κάνετε RAND και βάλετε, παραδείγματος χάρη, την ώρα. Στην ουσία, αρχικοποιείτε την συνάρτηση που παράγει τυχαίους αριθμούς με μία τιμή που αλλάζει κάθε φορά. Επομένως, οι τυχαίες τιμές είναι διαφορετικές κάθε φορά που γίνεται η εκτέλεση. Να δω, να βοηθώ κιόλας όπου δουλεύει. Ναι, οκ. Okay. Επομένως, όσοι έχετε ίδια αποτελέσματα και θέλετε να είναι διαφορετικά, μπορείτε να βάλετε και αυτή εδώ τη σειρά, η οποία αλλάζει στην ουσία το seed της RAND. Τα μείον στις τιμές, όπως καταλαβαίνετε, προκύπτουν από την συνάρτηση αυτή. Δεν είναι πάντα θετικές τιμές, μπορεί να υπάρχουν και αρνητικές τιμές, οπότε μπορεί η πρόσθεση να βγει ένα αρνητικός αριθμός. Ναι, παιδιά, για το NVCC ξαναλέω και θα στείλω και το link άλλη μία. Λοιπόν, σε αυτό εδώ το PDF, αν ανατρέξετε λίγο πιο κάτω, λέει για κούντα, θα δείτε ότι πρέπει να τρέξετε μία εντολή που κάνει export, στην ουσία στο path, το path που έχουν τα utilities που παρέχει NVIDIA για χρήση κούντα. Δηλαδή, στην ουσία, πρέπει να τρέξετε την εντολή. Αυτή εδώ την εντολή. Λοιπόν, παιδιά, αυτά από μένα. Δεν γνωρίζω τώρα αν θα γίνει κάποιο άλλο μάθημα. Σε περίπτωση που γίνει και άλλο μάθημα, θα ειδοποιηθείτε με email ή με ανακοίνωση. Ναι, μέσα στο πλειάδες όλα αυτά. Οπότε χαιρετώ προς το παρόν και για οτιδήποτε νεότερο θα βγάλω ανακοίνωση. Καλό βράδυ, αν έχετε απορίες μου στέλνετε στο mail.